Δώσε μου σήμα. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε με το session του Hardware Security και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Μακρύ. Ο κύριος Γιώργος Μακρύς είναι καθηγητής στο University of Texas at Dallas και θα μας παρουσιάσει την ομιλία του με τίτλο Applications of Machine Learning and Hardware Security. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια της ομιλίας και θα τις μεταφέρω στον ομιλητή μας στο τέλος της παρουσίασής του. Κύριε Μακρύ, οπότε είστε έτοιμος, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να κάνω την ομιλία στα ελληνικά, θα μου επιτρέψετε όμως τους τεχνικούς όρους να τους λέω στα αγγλικά. Θα ήταν δύσκολο να τους μεταφράσω και πιθανόν και να μην ήταν και τόσο δόκιμο. Η ομιλία έχει τίτλο «Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην ασφάλεια υλικού» και θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικά παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούμε τεχνικές από μηχανική μάθηση για να βοηθήσουμε τους χρήστες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων να αποκτήσουν τόσο ασφάλεια όσο και φερεγγιότητα για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούν. Παραδοσιακά, όταν σκεφτόμαστε τον όρο ασφάλεια στα ηλεκτρονικά συστήματα, σκεφτόμαστε προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κυρίως στο λογισμικό. Αν δούμε ένα σύστημα, θα δούμε ότι αποτελείται τόσο από το υλικό, όσο και από το firmware, κάποιον hypervisor που υπάρχει πάνω από το firmware, τα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που τρέχουν στο σύστημα. Παραδοσιακά, οι επιθέσεις που έχουν γίνει σε υπολογιστικά συστήματα συμβαίνουν κυρίως μέσω του λογισμικού. Παραδοσιακά, θεωρούσαμε ότι το υλικό είναι ένας πυρήνας ασφάλειας πάνω στον οποίο μπορούμε να χτίσουμε πρωτόκολλα ασφάλειας για το υπόλοιπο σύστημα. Τα τελευταία 15-20 χρόνια όμως αυτή η άποψη έχει αλλάξει και ουσιαστικά έχουμε δείξει ότι μπορούμε με παρεμβάσεις στο υλικό αυτό καθ' αυτό είτε να βάλουμε σε κίνδυνο τις εφαρμογές που τρέχουν πάνω στο υπολογιστικό σύστημα είτε να υποκλέψουμε δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται το υπολογιστικό σύστημα, απλά παρατηρώντας και κάνοντας μετρήσεις απευθείας στο υλικό. Άρα λοιπόν πλέον δεν θεωρούμε ότι το υλικό είναι ένας πυρήνας πάνω στον οποίο μπορούμε να βασίσουμε την ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος και γι' αυτό χρειάζονται και μελετούνται τεχνικές ώστε να δούμε τι λάθη μπορούν να συμβούν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από το υλικό αυτό καθ' αυτό και να φτιάξουμε τεχνικές για να προστατεύσουμε το υπολογιστικό σύστημα. Υπάρχουν διάφορα άρθρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και σε μη επιστημονικά περιοδικά κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αναφέρονται στο πρόβλημα της ασφάλειας και φερεγγιότητας υλικού και συγκεκριμένα στα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Για παράδειγμα, γύρω στο 2006, από 2006 και μετά, υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Υπηρεσία Έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο λεγόταν Trust, φερεγγιότητα, και στο οποίο μελετήθηκαν διάφορες τεχνικές για να δούμε εάν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που αγοράζουμε, που φτιάχνουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου, μπορεί να εμπερικλείουν δυνατότητες τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Αυτές οι δυνατότητες βιβλιογραφίες σαν hardware trojans και είναι το αντίστοιχο του κακόβουλου λογισμικού, απλά είναι κακόβουλο υλικό. Το να υπάρχουν δυνατότητες που δεν γνωρίζουμε στο κύκλωμα είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχει στο αντικείμενο αυτό. Το άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με την γνησιότητα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που αγοράζουμε από το εμπόριο. Το θέμα των μη γνήσιων κυκλωμάτων είναι ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο αγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο που χάνουν οι εταιρείες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων λόγω των μη γνήσιων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά ή των ανακυκλωμένων κυκλωμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι η αποστολή στον Άρη
της Ρωσικής Υπηρεσίας Διαστήματος, που λεγόταν Φόβος Γκραντ, η οποία απέτυχε να πάει σε τροχιά. Ο πύραυλος έπεσε πάλι μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Αυτό συνέβη διότι είχαν αγοράσει ολοκληρωμένα κυκλώματα μήμης, τα οποία δεν είχαν την απαραίτητη προστασία για ραδιενέργεια καθώς βγαίνει από την ατμόσφαιρα της Γης. Και έτσι, αυτόματο ο υπολογιστής, λόγω των λαθών που συνέβησαν από τη ραδιενέργεια στις μνήμες, ο υπολογιστής έκλεισε και αυτόματα αυτό δεν μπορούσε να ελέγξει πλέον τις μηχανές προώθησης και έτσι έσβησαν προώρα και δεν βγήκε ποτέ από την τροχιά, σε τροχιά από την βορείδα της Γης και έπεσε πάλι και καταστράφηκε ο πύραυλος. Άλλα προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με υπηρεσίες διαστήματος ή στρατού, αλλά έχουν να κάνουν με πιο καθημερινές εφαρμογές, επίσης υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Υπάρχουν άρθρα τα οποία δείχνουν ότι με ένα απλό laser pointer των $50 μπορείς να τυφλώσεις το LiDAR ενός αυτόνομου οχήματος και να το κάνεις να νομίζει ότι υπάρχουν δέντρα μπροστά του, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν άρθρα που μιλάνε για κυβερνοεπιθέσεις σε δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν άρθρα που μιλάνε για παρεμβάσεις σε απλές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, όπως οι θερμοστάτες. Και φυσικά υπάρχει και ένα πολύ γνωστό άρθρο που αναφέρεται στη χρήση routers, οι οποίοι δεν είναι γνήσιοι routers, κατασκευάστηκαν κάπου στην Κίνα και βρέθηκαν ξαφνικά μέσα σε εγκαταστάσεις του Αμερικανικού ναυτικού, το οποίο υποτίθεται ότι έχει πολύ υψηλά στάνταρ για να αποδεχτεί και να βάλει σε εγκαταστάσεις του ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ακόμα πιο πρόσφατο, το 2018, υπήρξε ένα άρθρο στο Bloomberg, όπου αναφερόταν σε ένα κρυμμένο τσιπάκι πάνω σε μία πλακέτα, που υποτίθεται ότι αυτή η πλακέτα θα μπορούσε να φτάσει σε πολύ ουσιαστικά εφαρμογές υψηλού κινδύνου, και όπως ας πούμε drones ή καράβια του ναυτικού. Αν δούμε λοιπόν τον κύκλο ζωής ενός ηλεκτρονικού ολοκληρωμένου κυκλώματος και τα μοντέλα τα οποία μπορούν να απασχολήσουν από την άποψη της φερεγγιότητας και της ασφάλειας, θα δούμε ότι ξεκινάμε για να σχεδιάσουμε ένα system on chip. Ξεκινάμε αγοράζοντας διάφορα κομμάτια του υλικού από άλλες εταιρείες, χρησιμοποιώντας εργαλεία και βιβλιοθήκες από άλλες εταιρείες και στη συνέχεια κάνουμε τη σχεδίαση μέσα στην εταιρεία που είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης αυτής της συγκεκριμένης σχεδίασης. Σήμερα οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν το δικό τους εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Χρησιμοποιούμε το fabless model, όπου ουσιαστικά απλά κάνουμε τη σχεδίαση και στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά κυκλώματα φτιάχνονται σε 4 ή 5 μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και έχουν την τελευταία τεχνολογία, στη τεχνολογία ημιαγωγών. Οπότε, πάμε λοιπόν στο Foundry, πάμε στο εργοστάσιο παραγωγής, φτιάχνουμε τα wafers με τα τσιπάκια, τα ελέγχουμε εάν δουλεύουν σωστά, τα κόβουμε στο κάθε ένα τσιπάκι ξεχωριστά, τα οποία πακετάρονται και στη συνέχεια μέσω του supply chain φτάνουν στις εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές προφανώς μπορούν να περιέχουν διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι σε ιατρικές εφαρμογές, μπορεί να είναι στον χώρο τηλεπικοινωνιών, υπολογισμού κτλ. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα συστήματα τρέχει κάποιο λογισμικό και κάποια στιγμή μετά από αρκετά χρόνια φτάνουμε στο τέλος ζωής αυτών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και μετά τα αποσύρουμε. Σε αυτή λοιπόν την εικόνα υπάρχουν διάφορα σημεία όπου μπορούν να επισέλθουν κακόβουλες πράξεις. Το κακόβουλο υλικό μπορεί να έρθει είτε από το third party IP που αγοράζουμε από άλλες εταιρείες, είτε από τις μάσκες με τις οποίες φτιάχνουμε τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, μπορεί να είναι μέσα στο supply chain ή ακόμα και σε συνδυασμό με το λογισμικό που τρέχει πάνω στα συστήματα. Το πρώτο λοιπόν θέμα που θα κοιτάξουμε είναι εάν εμπιστευόμαστε τα εργοστάσια στα οποία φτιάχνουμε τα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Όπως σας εξήγησα, είμαστε σε ένα καθεστώς παγκοσμιοποίησης, όπου οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν τα δικά τους εργοστάσια για να φτιάξουν ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Συνεπώς, η ερώτηση που θέτουμε είναι η εξής. Όταν πάρουμε πίσω το πυρίτιο, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι κάνει ακριβώς αυτό που το σχεδιάσαμε να κάνει, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Σκεπτόμενοι βέβαια ότι οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δεν μπορούμε εξονυχιστικά να τις ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να έχουμε εργοστάσια τα οποία να είναι απόλυτα εμπιστεύσιμα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να εμπιστεύεσαι κάθε άνθρωπο που είναι μέσα στο εργοστάσιο. Και αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό, τόσο από την άποψη της τεχνολογίας, όσο και από την άποψη του κόστους. Ο όρος λοιπόν hardware trojans έχει χρησιμοποιηθεί και αναφέρεται σε κακόβουλο υλικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει λάθη στον υπολογισμό, μπορεί να καταστρέψει εντελώς το κύκλωμα ή να υποκλέψει δεδομένα. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε διάφορα στάδια της παραγωγής. Ανάμεσα στις διάφορες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για να ελέγξουμε και να βρούμε τέτοιο κακόβουλο υλικό, μια μέθοδος που αναπτύξαμε εμείς το 2008, που λέγεται Statistical Side Channel Fingerprinting, είναι ίσως από τις πιο επιτυχημένες που υπάρχουν στο αντικείμενο. Το Statistical Side Channel Fingerprinting είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης, στην οποία κάνουμε το εξής. Ξεκινάμε με ένα σύνολο από ένα πληθυσμό από ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία εμπιστευόμαστε. Σε αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα παίρνουμε διάφορες μετρήσεις, παραμετρικές μετρήσεις, ρεύματα, τάσεις, αντιστάσεις κλπ. Χωρητικότητες, η κατανάλωση ενέργειας και ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα fingerprint, έτσι, ένα αποτύπωμα, ένα δακτυλικό αποτύπωμα στον χώρο των παραμετρικών μετρήσεων για κάθε ένα από τα chips αυτά στον πληθυσμό που εμπιστευόμαστε. Στη συνέχεια απεικονίζουμε αυτές τις μετρήσεις σε ένα πολυδιάστατο χώρο, όπου κάθε διάσταση αντικατοπτρίζει μία μέτρηση, και εκπαιδεύουμε έναν classifier να μάθει το όριο, το σύνορο που εμπερικλεί τον πληθυσμό που εμπιστευόμαστε. Αν μάθουμε λοιπόν αυτό το σύνορο, στη συνέχεια για κάθε chip το οποίο θέλουμε να ελέγξουμε, παίρνουμε ακριβώς τις ίδιες μετρήσεις, βάζουμε την μέτρηση, απεικονίζουμε τη μέτρηση ή την παρέχουμε στον εκπαιδευμένο classifier. Εάν είναι εντός του συνόρου, εμπιστευόμαστε το chip. Εάν είναι εκτός του συνόρου, δεν το εμπιστευόμαστε. Η ιδέα είναι πολύ απλή και προήλθε από άλλες τεχνικές που είχαμε αναπτύξει για έλεγχο ορθής λειτουργίας. Και αυτό έγινε πριν το 2008, το 2006 ουσιαστικά, όταν ακόμα το machine learning σαν τομέας δεν είχε την ανάπτυξη που έχει σήμερα. Το πρώτο κύκλωμα στο οποίο δείξαμε αυτή την τεχνική ήταν σε επίπεδο simulation και όχι σε υλοποίηση. Ήταν ένα πολύ απλό κρυπτογραφικό κύκλωμα. Στη συνέχεια πήγαμε στον χώρο των ασύρματων κρυπτογραφικών κυκλωμάτων και η πρώτη παρουσίαση σε πυρίτιο, με αποτελέσματα σε πυρίτιο, έγινε το 2010 και στη συνέχεια το 2013. Ουσιαστικά σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σε πυρίτιο ένα πολύ απλό ασύρματο κρυπτογραφικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο έχει έναν απλό AES, Advanced Encryption Standard, για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα, και έναν ασύρματο BOBO, έναν Ultra Wideband Transmitter, που ουσιαστικά στέλνει μέσω μιας κεραίας τα bits που έχουμε κρυπτογραφήσει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο στόχος ενός κακόβουλου υλικού θα ήταν προφανώς να υποκλέψει πληροφορία, να στείλει μέσω της κεραίας επιπλέον bits ή μηνύματα που θα μπορούσε να είναι είτε το κλειδί με το οποίο κρυπτογραφείς, είτε ακόμα και το plain text αυτό καθ' αυτό. Στη δικιά μας περίπτωση σχεδιάσαμε το κύκλωμα έτσι ώστε να υποκλέπουμε το κλειδί. Συγκεκριμένα κάναμε το εξής. Δείξαμε ότι μπορούμε να πάμε στον register που έχει το κλειδί και να το πάρουμε ένα bit κάθε φορά, και να το οδηγήσουμε στον τελεστικό ενισχυτή πριν την κεραία, και με αυτό το bit που θέλουμε να αποκλέψουμε ουσιαστικά να ελέγξουμε ένα τρανζίστορ. Αυτό το τρανζίστορ που είναι στον τελεστικό ενισχυτή, όταν το ανοίξουμε, όταν η τιμή του bit είναι 0 και αυτό το PMOS τρανζίστορ ανοίξει, ουσιαστικά δίνουμε λίγο περισσότερο ρεύμα, λίγη περισσότερη ισχύ στην αποστολή του bit, και έτσι μπορούμε να αυξήσουμε είτε την τάση, είτε με το άλλο τρότζαν που φτιάξαμε,
τη συχνότητα. Ουσιαστικά φτιάξαμε λοιπόν δύο διαφορετικά Trojans, τα οποία ελέγχουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το πλάτος ή τη συχνότητα για να δώσουν με τον τρόπο που θα σας δείξω σε λίγο επιπλέον πληροφορία που μπορεί να κλαπεί και να σταλεί από το ασύρμα, μέσω της ασύρμα της επικοινωνίας. Το υλοποιήσαμε αυτό σε πυρίτιο. Είχαμε τρεις κόπιες από το ίδιο κύκλωμα. Η μία ήταν καθαρή και στις άλλες δύο είχαμε το κακόβουλο υλικό το οποίο ανέφερα. Το χτίσαμε σε 350 νανόμετρα της TSMC και εδώ είναι τα χαρακτηριστικά του chip που φτιάξαμε. Πήραμε πίσω 40 ολοκληρωμένα κυκλώματα, όλα δούλεψαν, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο, γιατί μπορούσαμε να πάρουμε στατιστικά δεδομένα και από τα 40. Εδώ βλέπετε την αποστολή μηνυμάτων όταν δεν έχουμε ενεργοποιήσει το κακόβουλο υλικό. Βλέπετε ότι όταν στέλνουμε ένα bit που έχει τιμή 1, έχουμε μια κυματομορφία όπως σας δείχνω εδώ. Και όταν στέλνουμε 0, η κυματομορφία έχει λίγο μεγαλύτερο εύρος και μικρότερη συχνότητα. Επισημαίνω ότι αυτός που ο κακόβουλος παραλήπτης του μηνύματος δεν έχει πρόσβαση στο chip, μόνο στο κανάλι στο οποίο ασύρματα στέλνουμε την επιπλέον πληροφορία. Τώρα, η επιπλέον πληροφορία, όταν ενεργοποιήσουμε το κακόβουλο υλικό, βλέπετε ότι το μόνο που κάνει είναι ότι απλά ανεβάζει λίγο το εύρος της αποστολής του μηνύματος. Δεν στέλνουμε επιπλέον bits. Απλά αλλάζουμε λίγο, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το εύρος της αποστολής της κυματομορφής. Το ίδιο και με τη συχνότητα. Δεν αλλάζουμε συχνότητα, δεν στέλνουμε επιπλέον bits. Απλά την τροποποιούμε πολύ λίγο. Και έτσι, αυτός που ξέρει τι να παρακολουθήσει στο κανάλι, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ακούσει, να πάρει τις κυματομορφές από το κανάλι επικοινωνίας και να συγκρίνει τις διάφορες τιμές που βλέπει. Και σύντομα θα δει ότι όταν στέλνουμε ένα μήνυμα που έχει τιμή 0, μερικές φορές η αποστολή έχει λίγο μεγαλύτερο εύρος, που σημαίνει ότι εδώ στέλνουμε επιπλέον ένα κλειδί το οποίο έχει τιμή 0, ενώ εδώ το κλειδί έχει τιμή 1. Δηλαδή, η σχετική διαφορά μεταξύ των δύο κυματομορφών είναι αυτό που δίνει τις τιμές των bits που θέλουμε να κλέψουμε. Ο λόγος που είναι πολύ δύσκολο να ανακαλύψει κανείς ότι υπάρχει τέτοιο κακόβουλο υλικό είναι ο εξής. Όταν χτίζουμε τσιπάκια, δύο chips τα οποία είναι πάνω στο ίδιο wafer και έχουν χτιστεί ταυτόχρονα, δεν είναι ποτέ πανομοιότυπα. Υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση καθώς χτίζουμε το υλικό, γιατί είναι πολύ πολύπλοκη η διαδικασία. Και έτσι υπάρχει ένα εύρος τιμών το οποίο είναι πάντα αποδεκτό. Όταν σχεδιάζουμε, δεν σχεδιάζουμε με στόχο να πετύχουμε μια συγκεκριμένη τιμή, αλλά ένα παράθυρο τιμών. Έτσι λοιπόν, αυτό το παράθυρο δίνει ευκαιρία να κρύψουμε πράγματα. Και αυτό εκμεταλλεύεται το κακόβουλο υλικό που σας έδειξα. Στην περίπτωσή μας, στο σχήμα που σας δείχνω εδώ πέρα, βλέπουμε 40 μετρήσεις από τα 40 chips που χτίσαμε. Οι μπλε κυματομορφές πάνω, στο πάνω μέρος της εικόνας, είναι ουσιαστικά όταν δεν έχουμε το κακόβουλο υλικό ενεργοποιημένο. Βλέπετε, υπάρχει θόρυβο στο κανάλι και υπάρχει όταν στέλνουμε το 1 και όταν στέλνουμε τη τιμή 0. Η κόκκινη γραμμή είναι ο φάκελος που περικλεί την μέση τιμή συν πλην 3 διασπορές. Πήρα λοιπόν αυτή την κόκκινη τιμή, το κόκκινο φάκελο από την πάνω κυματομορφή και την έβαλα στην κάτω κυματομορφή. Οι μπλε 40 κυματομορφές στο κάτω κομμάτι της εικόνας δείχνουν τις 40 κυματομορφές όταν έχουμε ενεργοποιήσει το κακόβουλο υλικό. Αν λοιπόν εγώ πάρω μία από αυτές τις 80 μπλε γραμμές και ρωτήσω, ήταν από την πάνω μεριά του τμήματος της εικόνας ή από την κάτω. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Γιατί κάθε κυματομορφή από μόνη της είναι απόλυτα αποδεκτή. Είναι μέσα στις προδιαγραφές του κυκλώματος. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, κοιτώντας μόνο μία αποστολή μηνύματος, από ένα chip, να μπορέσεις να καταλάβεις εάν υπάρχει κακόβουλο υλικό ενεργοποιημένο ή όχι. Όμως, με τη χρήση της μηχανικής μάθησης εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας τους classifiers και machine learning, δείχνουμε ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τους πληθυσμούς. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα 40 chips που δεν έχουν ενεργοποιημένο το κακόβουλο υλικό, εμπερικλείονται μέσα σε μία one class support vector machine. Μαθαίνουμε ουσιαστικά
την κατανομή που παράγει αυτά τα τσιπάκια. Και μετά πήραμε τις ακριβώς ίδιες μετρήσεις στα υπόλοιπα τσιπ, στα οποία έχουν πλέον ενεργοποιημένο το κακόβουλο υλικό, και βλέπετε ότι μπορούμε απόλυτα να διαχωρίσουμε τα 40 τσιπ όπου δεν υπάρχει ενεργοποιημένο το τρότσον από τα υπόλοιπα στα οποία το έχουμε ενεργοποιήσει. Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο έλεγχος για τρότσον γίνεται πριν τα τσιπάκια αυτά πάνε στο χώρο που θα λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, όταν ελέγξουμε αυτά τα τσιπάκια, να είναι απενεργοποιημένο το κακόβουλο υλικό και να ενεργοποιηθεί αργότερα με κάποιο σήμα που θα φτάσει μέσω κάποια εισόδου και να ενεργοποιηθούν αφότου έχουμε κάνει τον έλεγχο και έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μπορούμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των κυκλωμάτων να συνεχίσουμε να ελέγχουμε εάν πραγματικά εμπιστευόμαστε τις μετρήσεις που παίρνουμε. Και για αυτόν τον λόγο αναπτύξαμε μια τεχνολογία που ονομάσαμε Concurrent Hardware Trojan Detection, ουσιαστικά ταυτόχρονο έλεγχο φερεγγιότητας, όπου παράλληλα με το κύκλωμα ολοκληρώνουμε πάνω στο πυρίτιο ένα νευρονικό δίκτυο, το οποίο αφού πάρουμε τα chips από το εργοστάσιο, προγραμματίζουμε το νευρονικό δίκτυο ώστε να παίρνει κάποιες μετρήσεις, να τις αναλύει σε πραγματικό χρόνο, καθώς το chip λειτουργεί, και να αποφασίζει αν το chip εξακολουθεί να βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας, παραμετρικό χώρο λειτουργίας που εμπιστευόμαστε, ή αν κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο μπορεί να είναι ένδειξη ότι υποκλέπουμε πληροφορία ή ότι το τσιπάκι έχει χαλάσει ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, λοιπόν, μεταφέραμε την μεθοδολογία που σας έδειξα από το software στο hardware. Και γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε ένα demo στο οποίο έχουμε δύο πλακέτες. Στη μία πλακέτα έχουμε ένα chip που έχει πάλι, όπως σας είπα, το κρυπτογραφικό ασύρματο κύκλωμα. Έχουμε έναν AES με τον UWB transmitter και έχουμε επιπλέον κύκλωμα το οποίο μας επιτρέπει να συνδέσουμε το κύκλωμα αυτό με ένα νευρονικό δίκτυο. Στην επόμενη φάση του project αυτά δύο θα ολοκληρωθούν πάνω στο ίδιο πυρίτιο, αλλά σε αυτή τη φάση το κάναμε με δύο διαφορετικά τσιπάκια. Ουσιαστικά, καθώς αυτό το chip λειτουργεί, το αναλογικό νευρονικό δίκτυο που έχουμε εδώ πέρα το επιβλέπει, και σε περίπτωση που οι μετρήσεις που πάρουμε δεν εναρμονίζονται με την συνάρτηση με τις μετρήσεις που έχουμε, που εμπιστευόμαστε, σε αυτή την περίπτωση το αναλογικό νευρονικό δίκτυο θα παράγει μία έξοδο που θα λέει ότι το κύκλωμα πλέον δεν λειτουργεί σε χώρο παραμετρικό που εμπιστευόμαστε και κάτι πηγαίνει λάθος. Άρα μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονη σε πραγματικό χρόνο ανάλυση των δεδομένων και να δούμε αν το τσιπάκι εξακολουθούμε να το εμπιστευόμαστε ή όχι. Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να διαχωρίσει μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που έχουν κακόβουλο υλικό και αυτών που δεν έχουν, αλλά επίσης για ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτόν τον καιρό, που λέγεται recycled IC. Ουσιαστικά έχουμε τσιπάκια τα οποία έχουν ανακυκλωθεί. Όταν τελειώνει ο χρόνος λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος και το πετάμε, υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου ολόκληρες επιχειρήσεις που ουσιαστικά βγάζουν τα τσιπάκια από τις πλακέτες, τα καθαρίζουν, τα ξαναπουλάνε ως καινούρια. Φυσικά αυτά είναι χρησιμοποιημένα και έχουν λιγότερο χρόνο ζωής και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα recycled ICs, τα ανακυκλωμένα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, δημιουργούν ένα θέμα αξιοπιστίας. Φτιάξαμε λοιπόν μία τεχνολογία όπου μπορούμε πάλι με τη χρήση μηχανικής μάθησης να διαχωρίσουμε τον πληθυσμό των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τα οποία είναι καινούργια και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον πληθυσμό των κυκλωμάτων τα οποία είναι χρησιμοποιημένα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο πυρίτιο είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία γύρανσης και καθώς το χρησιμοποιεί στο πυρίτιο η αξιοπιστία του και η πιθανότητα η αξιοπιστία ελαττώνεται, η πιθανότητα να σου παράγει δεδομένα τα οποία είναι λανθασμένα, αυξάνεται. Άρα λοιπόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, μπορούμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα σε πληθυσμούς των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τα οποία
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και σε πληθυσμούς οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και γι' αυτό δεν περιέχουν κινδύνους αξιοπιστίας. Πάλι με την ίδια λογική μπορούμε να διαχωρίσουμε εάν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα προέρχεται από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο ή από κάποιο άλλο εργοστάσιο. Αυτό το πρόβλημα λέγεται Fab of Origin Attestation. Ουσιαστικά θέλουμε να βεβαιώσουμε την πηγή από την όπου έχει παραχθεί το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιούμε. Για διάφορους λόγους, ακόμα και αν έχεις δύο πανομοιότυπες τεχνολογίες που ανήκουν στην ίδια εταιρεία και τα δύο εργοστάσια βρίσκονται σε γεωγραφικά διαφορετικούς χώρους, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, είτε πολιτικοί, είτε οικονομικοί, είτε θέματα ασφάλειας, για τους οποίους θα προτιμούσες ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα να παραχθεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο σε αντίθεση με κάποιον άλλο. Πήραμε λοιπόν δεδομένα από ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχει φτιάξει η Texas Instruments εδώ στον Dallas, που βρίσκομαι εγώ, και με την ίδια τεχνολογία, τον ίδιο ακριβώς μήνα, τα ίδια σχεδίαση φτιάχτηκε στο εργοστάσιο της Texas Instruments στην Ιαπωνία, στο Aizu Japan. Συγκρίναμε λοιπόν στατιστικά τους δύο πληθυσμούς και είδαμε ότι μπορούμε, χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, με μεγάλη ακρίβεια πάνω του 97%, περισσότερο του 97%, να αποφασίσουμε ένα τσιπάκι εάν προήλθε από το ένα εργοστάσιο ή από το άλλο, απλά κοιτώντας τις παραμετρικές του μετρήσεις. Δείχνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη στις παραμετρικές μετρήσεις των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και να μας δώσουν μια καλύτερη ιδέα του αν μπορούμε να τα επισκεφτούμε, από πού προήλθαν, εάν είναι χρησιμοποιημένα κλπ. Το τελευταίο κομμάτι που θέλω να αναπτύξω είναι το θέμα του κακόβουλου λογισμικού και πώς το υλικό μπορεί να βοηθήσει με τη χρήση μηχανικής μάθησης στην ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού. Υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις και αρκετές μελέτες συμπεριλαμβανομένες της δικής μας, όπου μπορούμε να δείξουμε ότι εάν βάλουμε συγκεκριμένους sensors, αισθητήρες πάνω στο πυρίδιο και μαζέψουμε δεδομένα απευθείας από το υλικό, το οποίο υποθέτουμε ότι εμπιστευόμαστε σε αυτή τη φάση, μπορούμε να ανιχνεύσουμε πολύ πιο εύκολα εάν κακόβουλο λογισμικό έχει αρχίσει να τρέχει πάνω στο σύστημά μας. Ουσιαστικά δείχνουμε ότι χρησιμοποιώντας μετρήσεις μπορούμε να πάρουμε είτε από την αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά είτε από ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος, μπορούμε να αναλύσουμε αυτές τις μετρήσεις με μηχανική μάθηση και να δούμε εάν έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία μας δίνουν την υπόνοια ότι μπορεί κάποιο κακόβουλο λογισμικό να τρέχει πάνω στο σύστημά μας. Και σαν επέκταση αυτής της μεθοδολογίας, φτιάξαμε μια τεχνική που ονομάσαμε Forensics, Workload Forensics. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι μαζεύουμε δεδομένα καθώς το σύστημα εκτελεί τις εργασίες που υποτίθεται ότι πρέπει να εκτελέσει και στη συνέχεια μπορούμε να πάμε να κοιτάξουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε και να αποφασίσουμε ποιες διεργασίες έγιναν από ποια προγράμματα και σε ποιο χρόνο και από ποιον χρήστη. Το οποίο βοηθάει ουσιαστικά να κάνουμε μια ανάλυση, εγκληματολογική ανάλυση ουσιαστικά, σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε τι έχει συμβεί, ποιος προκάλεσε κάποιο πρόβλημα κλπ. Θα κλείσω με μια παρατήρηση η οποία είναι πολύ σημαντική. Η ασφάλεια είναι ουσιαστικά μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει το σύστημα συνολικά και όχι απλά μόνο το υλικό ή μόνο το λογισμικό ή μόνο το κομμάτι επικοινωνίας. Εάν σκεφτούμε τα σύγχρονα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τις εφαρμογές τους, θα δούμε ότι βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς χώρους, πέρα από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα τηλέφωνα και όλα αυτά, στις τηλεπικοινωνίες, σε διάφορους χώρους, είτε σε οικονομικές συνδιαλλαγές κλπ. Πολλές από αυτές οι εφαρμογές είναι κρίσιμες και απαιτούν πάρα πολύ υψηλή αξιοπιστία και φερεγγιότητα. Τα συστήματα λοιπόν που φτιάχνουμε για αυτές τις εφαρμογές περιέχουν τόσο το hardware, αισθητήρες, επεξεργαστές κλπ. Software, το λογισμικό, η διασύνδεση, δικτυακή διασύνδεση και διάφορες τεχνολογίες από την επιστήμη υπολογιστών, όπως η κρυπτογραφία. Κοιτώντας λοιπόν το. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλούς περιορισμούς να σχεδιάσουμε ένα σύστημα. Περιορισμούς για το
ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του, πόσο στοιχίζει, πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει, πόση ενέργεια καταναλώνει, οι διαστάσεις του, πόσο κρίσιμη είναι η εφαρμογή. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουμε ένα σύνολο από περιορισμούς και στόχους στη σχεδίαση που πρέπει να πετύχουμε. Και θα πρέπει κάπως να ανταλλάξουμε την επιτυχία της σχεδίασης σε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά με το θέμα της ασφάλειας. Γιατί πρέπει να το δούμε συνολικά. Η ασφάλεια είναι από το ένα άκρο της εφαρμογής στο άλλο. Είναι η ιδιότητα που χαρακτηρίζει ολόκληρο το σύστημα και ο πιο αδύναμος κρίκος είναι εκεί που κάποιος κακόβουλος θα χτυπήσει για να υπησέλθει στο σύστημα και να υποκλέψει πληροφορία ή να το καταστρέψει. Πριν κλείσω, να ευχαριστήσω προφανώς όλους τους φοιτητές μου που έχουν όλα αυτά τα χρόνια βοηθήσει να κάνουμε τις δουλειές που κάνουμε στο εργαστήριό μου. Πάντα ψάχνουμε για περισσότερους. Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μου. Και φυσικά τους sponsors που έχουν χρηματοδοτήσει την έρευνα που κάνουμε στο εργαστήριό μου. Θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως να προσπαθήσω να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Θα περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις τώρα, που έγιναν κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση λέει, μια που είπατε στο τέλος για την κρυπτογραφία, τι κρυπτογραφικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σε τέτοια τσιπάκια? Οι κλασικές κρυπτογραφικές τεχνικές συμπεριλαμβάνουν κυρίως το παλαιότερο DES, Digital Encryption Standard, το πιο σύγχρονο AES, ακόμα πιο σύγχρονο το SHA, η Rinsdale και όλους τους σύγχρονους ciphers που αναπτύσσονται. Γενικά, ό,τι μπορεί να υπολογιστεί σαν κρυπτογραφικός αλγόριθμος σε λογισμικό, μπορεί επίσης να υλοποιηθεί κατευθείαν στο υλικό. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα στην κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Η επόμενη ερώτηση λέει, τα κλειδιά δεν μπορούν να μπερδευτούν με το θόρυβο, δηλαδή να υπάρχει θόρυβος και ο δέκτης να το εκλάβει ως κλειδί? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το signal to noise ratio, η ένταση του σήματος σε σχέση με το θόρυβο, είναι ουσιαστικά η παράμετρος με την οποία πρέπει να παίξει κανείς όταν σχεδιάζει τέτοιου είδους κακόβουλο υλικό ή όταν προσπαθεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη τέτοιου κακόβουλου υλικού. Ο σχεδιαστής του κακόβουλου υλικού θα πρέπει να μπορέσει να υπερκεράσει το θόρυβο, αλλά όχι τόσο ώστε να προκαλέσει υποψίες. Το καλό για το δυνατό σημείο που έχει ο κακόβουλος σχεδιαστής είναι ότι επιλέγει πότε και πού και πώς να αναπτύξει την επίθεση. Το οποίο σημαίνει ότι στη δικιά μας περίπτωση με το κλειδί, εάν σε κάποιο σημείο η εφαρμογή έχει αρκετό θόρυβο, μπορεί κάποια bits να τα χάσεις ή να τα μπερδέψεις με το θόρυβο. Αλλά επειδή μπορείς να επαναλάβεις την αποστολή του κλειδιού πολλές φορές, μπορείς ουσιαστικά στατιστικά, μετά από μερικές επαναλήψεις, να βρεις την πραγματική τιμή του κλειδιού. Και γενικά, τα κυκλώματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δουλεύουν με αρκετό παράθυρο, με αρκετό margin, για να μην μπερδεύεσαι με το θόρυβο. Άρα μέσα σε αυτό το παράθυρο που υπάρχει, μπορείς πολύ, πολύ εύκολα, με λίγο υλικό και λίγη επιπλέον σχεδίαση, να κρύψεις το κλειδί. Και το έχουμε δείξει, λόγω χρόνου εδώ πέρα δεν σας την έδειξα αυτή την εφαρμογή, αλλά το έχουμε δείξει όχι μόνο σε ένα απλό ultra wideband transmitter, όπως έκανα τώρα, ο πώς σας έδειξα είναι πάρα πολύ απλός, αλλά έχουμε επαναλάβει ακριβώς το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας Wi-Fi. Που σημαίνει ότι έχεις ένα πολύπλοκο πρωτόκολλο και παρόλα αυτά μπορείς μέσα σε όλη την επικοινωνία που συμβαίνει στο Wi-Fi να κρύψεις επιπλέον πληροφορία και να σας δώσω και μια ακριβή τιμή. Η συσχέτιση, το bandwidth που μπορούμε να κλέψουμε είναι περίπου 3% χωρίς να ανιχνευθούμε. Δηλαδή, καθώς το Wi-Fi αποστέλει πληροφορία, μπορούμε να στείλουμε 3% επιπλέον bits, χωρίς τα οποία να μην μπερδευτούν με το θόρυβο, αλλά και να μην δημιουργήσουν υποψίες. Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι, υπάρχουν πραγματικά ασφαλή συστήματα
ή μόνο συστήματα που είναι άτρατα με τους τωρινούς πόρους και μέθοδους hacking? Διστάζω να απαντήσω για τον εξής λόγο. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην ασφάλεια υλικού». Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι όταν μιλάμε για ασφάλεια, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ούτε τυχαίες τεχνικές, ούτε στατιστικές τεχνικές. Η απόλυτη ασφάλεια μπορεί να αποδειχθεί μόνο μαθηματικά. Άρα, λοιπόν, για να ισχυριστεί κανείς ότι ένα σύστημα είναι απόλυτα ασφαλές, θα πρέπει να αποδείξεις με μαθηματικές μεθόδους, όχι με στατιστικές μεθόδους, ότι κάποιες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ασφάλεια πληρούνται. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι θα πει ένα σύστημα είναι ασφαλές. Για ποιες ιδιότητες του συστήματος μιλάμε. Στη συνέχεια να τις κωδικοποιήσουμε και να τις αποδείξουμε με μαθηματικό τρόπο. Τότε το σύστημα είναι ασφαλές σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες. Ασφαλές, να το πούμε σαν έναν όρο ο οποίος συμπερικλεί τα πάντα, δεν θα το έκανα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και τι έξυπνες τεχνικές μπορεί κάποιος κακόβουλος να αναπτύξει και να τελικά να σπάσει τα συστήματα που ήδη γνωρίζουμε. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, όχι, δεν υπάρχει ασφαλές σύστημα το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές. Τα συστήματα είναι ασφαλή σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες που μπορούμε να αποδείξουμε μαθηματικά. Και ακόμα και τότε υπάρχουν ισχυρισμοί στο παρελθόν ότι κάτι είναι πάρα πολύ ασφαλές, ακόμα και μαθηματικά αποδεδειγμένο, του πόσο δύσκολο είναι να σπάσεις μια κωδικοποίηση. Και στη συνέχεια ανακαλύπτονται τρόποι οι οποίοι είναι κάπως διαφορετικοί από αυτό που υποθέταμε. Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουμε να σπάσουμε έναν κρυπτογραφικό αλγόριθμο με κρυπτανάλυση, έχουμε κάποια πολυπλοκότητα. Αν όμως συμπεριλάβουμε στον τρόπο ανάλυσης πληροφορίες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, το πόσο γρήγορα δουλεύει η κρυπτογράφηση ή η αποκρυπτογράφηση, ή πόση ενέργεια κατανάλωσε, ή πόσο ρεύμα κατανάλωσε, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να σπάσουμε το κρυπτογραφικό αλγόριθμο. Άρα, λοιπόν, το να πούμε ότι ένα σύστημα είναι απόλυτα ασφαλές, είναι κάτι το οποίο περιέχει πάρα πολύ ρίσκο, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει άλλο. Πολύ κατατοπιστική η απάντησή σας. Θα πάω στην προηγούμενη ερώτηση και ρωτάει κάποιος, αυτό το παράθυρο για το θόρυβο που αναφέρεται όμως δεν μας κόβει αρκετά τις αποδόσεις. Τις επιδόσεις, ναι, απόλυτα. Και γι' αυτό είπα από την αρχή ότι το signal to noise ratio είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα παίξουμε. Αν παρατηρήσουμε όμως τα συστήματα πώς λειτουργούν σήμερα, έχουμε τεράστια περιθώρια. Δηλαδή, ακόμα και το Wi-Fi, το πρωτόκολλο, το πόσα bit στέλνεις, πόσο error detection υπάρχει με το forward error correction, υπάρχουν πολύ μεγάλα παράθυρα για τους λόγους ότι θέλουμε τα συστήματα να λειτουργούν αξιόπιστα. Άρα δεν τα πιέζουμε στο όριό τους, όπου το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει λάθη. Αφήνουμε ένα αρκετά μεγάλο παράθυρο για να δουλέψουν σωστά. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και θα μπορούσαμε να σας παραπέμψω σε δημοσιεύσεις που κάνουμε την ανάλυση και τη συσχέτιση του πόσο επιτυχημένη είναι μία επίθεση σε σχέση με το πόσο signal to noise ratio έχουμε στην αποστολή δεδομένων και σε σχέση με το ρίσκο να ανιχνευτεί η επίθεση. Υπάρχει δηλαδή ένας τρισδιάστατος χώρος που βλέπεις πώς συσχετίζονται αυτές οι τρεις παράμετροι. Ωραία. Άμα θέλετε να μας παρακολουθήσετε κάτι, μπορούμε να το μεταφέρουμε επίσης στους συνέδρους. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι, δεν θα μπορούσαμε μέσω παραμετροποίησης κάποιων αλλαγών της VHDL ή της Verilog να ασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο τα κυκλώματα? Στην αρχική εικόνα που έδειξα με τη διάρκεια ζωής ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος, ανέφερα ότι οι επιθέσεις μπορούν να γίνουν είτε αλλάζοντας τη VHDL, τη Verilog, τη σχεδίαση ενός κυκλώματος, είτε πιο πιθανό, αλλάζοντας τις μάσκες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του πυρητίου. Δηλαδή, η πιο
Οι επιθέσεις που θα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και θα είναι πολύ πιο δύσκολες να ανιχνευτούν, είναι αυτές που θα γίνουν είτε πολύ νωρίς σε επίπεδο αρχιτεκτονικής ή προδιαγραφών, είτε πολύ αργά, όταν φτιάχνεις πλέον το πυρίτιο. Γιατί σε εκείνο το σημείο, έχοντας να κάνει με δισεκατομμύρια τρανζίστορς, το να κρύψεις 3 τρανζίστορς, όπως κάναμε εμείς, για να υλοποιήσεις κακόβουλο υλικό, είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Ψάχνεις φυσικά για βελόνα στάχη. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση λέει, ακόμα και με αυτό το επίπεδο ασφάλειας, υπάρχουν τρόποι να χακάρει κάποιος το υλικό? Αν ναι, πώς γίνεται αυτό? Ναι, υπάρχει τρόπος να χακάρει το υλικό. Για τόσο κακόβουλα ή ακόμα και κατά λάθος. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που έχουν... Υπάρχουν ιδιότητες του υλικού, τις οποίες έχουμε εκμεταλλευτεί ως κενό ασφάλειας, χωρίς καν να τις έχουμε σχεδιάσει ως κενό ασφάλειας. Και για παράδειγμα, θα σας αναφέρω το Raw Hammer. Το Raw Hammer είναι, εκμεταλλεύεται την έλλειψη αξιοπιστίας όταν διαβάζουμε ή όταν γράφουμε μνήμη. Όταν λοιπόν γράψουμε το ίδιο κελί μνήμης πάρα πολλές φορές, πάμε εκατομμύρια φορές και γράψουμε τιμές μέσα σε ένα κελί μνήμης, μία πίσω από την άλλη, λόγω του τρόπου με το οποίο έχει σχεδιαστεί η μνήμη, τα παρεμφερή, τα γειτονικά κελιά μνήμης μπορούν επίσης να αλλάξουν τιμή, κατά λάθος. Αυτό είναι το λεγόμενο Raw Hammer Effect. Και ουσιαστικά το παράδειγμα που έδωσε ο εφευρέτης αυτής της τεχνικής είναι το εξής. Είσαι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και θες να ανοίξεις μια κλειδωμένη πόρτα. Αλλά δεν έχεις το κλειδί. Πας λοιπόν στην ακριβώς διπλανή πόρτα και αρχίζεις να τη χτυπάς. Να την ανοικοκλίνεις πάρα πολύ δυνατά, ώστε από τους τριγμούς να σπάσει η κλειδαριά της διπλανής πόρτας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάποιος ως κενό ασφάλειας για να αλλάξει δεδομένα. Και αλλάζοντας δεδομένα, μετά μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα. Το οποίο δεν ήταν ότι κάποιος το σχεδίασε σαν επίθεση. Απλά ήταν μια έλλειψη αξιοπιστίας, χρήση ενός κυκλώματος με τρόπο τον οποίο δεν είχαμε σκεφτεί, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να πας και να γράφεις διαρκώς σε ένα κελί μνήμης τη μία φορά πίσω από την άλλη τόσες πολλές φορές. Άρα δεν το θεωρούσαμε σαν κάτι επικίνδυνο. Όμως αποδεικνύεται ότι παρότι δεν σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο για αυτή τη χρήση, εάν το χρησιμοποιήσεις έτσι, μπορείς να δημιουργήσεις και ένα ασφάλειες. Συνεπώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι, τους οποίους δεν ξέρουμε, μπορούμε να βρούμε στο μέλλον, για να χρησιμοποιήσουμε υπάρχον υλικό για κακόβουλους στόχους και κατ' επέκταση υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σχεδιάσεις και να κρύψεις κακόβουλο υλικό, γιατί απλούστατα είναι τόσο πολύπλοκες οι σχεδιάσεις σήμερα και παίρνουν κομμάτια από διάφορες προϋπάρχουσες σχεδιάσεις και τα συνδυάζουν, που το να κρύψεις, όπως είπα, μερικά τρανζίστορς ή μερικές πύλες ή μερικά κυκλώματα μνήμης μέσα σε ένα τσιπάκι το οποίο έχει 30 δισεκατομμύρια τρανζίστορς, είναι εύκολο και να τα βρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πώς μπορούν να προστατευτούν τα integrated circuits από fault injection attacks? Fault injection attacks, ουσιαστικά μπορείς να βάλεις λάθη είτε με ραδιενέργεια, είτε με άλλους τρόπους, σε συγκεκριμένα σημεία και να κάνεις τα κυκλώματα να λειτουργήσουν με λανθασμένο τρόπο. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν μπορείς να ελέγξεις το λανθασμένο τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει ένα κύκλωμα, βάζοντας λάθη, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα για την πραγματική του λειτουργία. Ή προφανώς να του κάνεις να δημιουργήσει λανθασμένα αποτελέσματα. Το να προστατέψουμε από λάθη, από fault injection, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά δεν μπορεί να γίνει απόλυτα. Μπορεί να γίνει είτε με διάφορα υλικά τα οποία επιστρώνουμε πάνω από το κύκλωμα, ώστε να το προστατέψουμε από ραδιενέργεια. Μπορεί να γίνει με κυκλώματα ανίχνευσης διαφόρων περιστατικών, γιατί όταν πας ουσιαστικά να βάλεις λάθη μέσα στο κύκλωμα, ας πούμε, από ένα scan chain, από το JTAG, θα πρέπει να μπορείς να το ενεργοποιήσεις. Αν το απενεργοποιήσουμε, τότε αποκλείουμε αυτή τη δυνατότητα.
Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι το να προστατευτεί κανείς απόλυτα είναι ίσως ουτοπικό. Απλά να το σκεφτείτε ως εξής. Όταν ένας κλέφτης θέλει να κλέψει ένα αυτοκίνητο και πάει σε ένα γκαράζ και έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, θα πάει στο αυτοκίνητο το οποίο έχει τις λιγότερους περιορισμούς ή τα λιγότερα μέτρα προστασίας. Το ότι έχει συναγερμό στο αυτοκίνητό σου δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να στο κλέψει. Σημαίνει ότι αυτός που πραγματικά θέλει το δικό σου αυτοκίνητο θα βρει τρόπο να στο κλέψει. Αυτός όμως που απλά θέλει ένα αυτοκίνητο θα πάει στο διπλανό που δεν έχει συναγερμό. Το ίδιο παράδειγμα ισχύει και εδώ. Όσο περισσότερα μέτρα ασφαλείας παίρνουμε, τόσο περισσότερο προστατευμένοι είμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε απόλυτα προστατευμένοι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ναι.